σε τούτο τον τόπο το 1774 συγκεντρώθηκαν οι Σφακιανοί με αρχηγό τον Μανούσακα. Πήγαν στον Εμπρόσνερο, επιτέθηκαν στον Γενίτσαρο Ιμπραήμ Αλιδάκη και απάλλαξαν την περιοχή από την τυραννία του. Καλώς ορίσατε. Παρακαλώ την προσοχή σας. Καλημέρα σε όλους. Ο Δήμος Φακίων σας καλωσορίζει στη σημερινή του εκδήλωση «Μέρα μνήμης καταστροφής του Αλιδάκη του 1774», καθώς και στα εγγένεια του κτηρίου Παύλου Επικουβάρη που θα γενιαστούν στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με επιμνημόσυνη δέηση εδώ στο μνημείο. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, διγενή και αιώνα και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας ημνήμαξο μακάριστη και εμείς ελθή ημών. Αιωνία σα ημνήμαξο μακάριστη και έμπιστη αδελφή ημών. Αιωνία σα ημνήμαξο μακάριστη και έμπιστη αδελφή ημών. Αιωνία ημνή. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον Δήμο Σφακίων, κύριο Γεωργό Ιωάννη. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ημέρα μνήμης και τιμής για τις ηρωίδες και τους ήρωες Σφακιανούς, όπου σε αυτό το σημείο συγκεντρώθηκαν το 1774 για να γράψουν μια ακόμα ξεχωριστή σελίδα της ιστορίας τους. Παρόλο που έχουν περάσει μόνο 4 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή της επαρχίας μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, οι Σφακιανοί συναντρίζονται και αποφασίζουν πόλεμο κατά του φοβερού Γενίτσαρου Ιμπραήμ Αλιδάκη στον Εμπρόσνερο από Κορώνη. Θυμότατη, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι. Μετά τη γνωστή επανάσταση του 1770 που είχε αρχηγό τον Δασκαλογιάννη, έμεινε στην επαρχία Σφακίων ο μισός περίπου πληθυσμός σε σχέση με αυτόν που υπήρχε πριν την επανάσταση. Γιατί εκτός από αυτούς που σκοτώθηκαν στις φωνικές μάχες με τους Τούρκους, πολλοί άλλοι κάτοικοι έφυγαν και κατοίκησαν σε άλλα μέρη λόγω των διώξεων που υπέστησαν, των μεγάλων καταστροφών που προκλήθηκαν στα σπίτια και γενικά τις περιουσίες τους, αλλά και γιατί χάθηκαν πολλοί δικοί τους άνθρωποι. Όσοι απέμειναν στην περιοχή των Σφακίων, μάζεψαν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν και ξεκίνησαν να ξανακτίζουν τα καταστραμμένα τους σπίτια. Συγκέντρωσαν τα ρηπαγμένα τους κοπάδια και άρχισαν να καλλιεργούν πάλι τα χωράφια τους. Οι Τούρκοι πάντως δεν τολμούσαν να τους ενοχλήσουν ξανά. Οι Χριστιανοί που έμεναν στους κάμπους υφίστανται τώρα περισσότερα μαρτύρια από ό,τι πριν την Επανάσταση. Γιατί οι Τούρκοι ήθελαν να πάρουν από τους Χριστιανούς εκδίκηση για τους 6.000 νεκρούς που είχαν στα Σφακιά. Και την εκδίκησή τους αυτή την άφηναν να ξεσπάσει κατά των Χριστιανών των κάμπων αλλά και των Σεληνιωτών που είχαν βοηθήσει στον αγώνα των Σφακιανών. Τότε ο Γενίτσαρος Ιμπραήμ Αλιδάκης θεώρησε πως βρήκε την ευκαιρία να κατορθώσει αυτά που δεν μπόρεσε να κάνει εις βάρος των Χριστιανών πριν από την επανάσταση του 1770. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ψηλάκη, ο Αλιδάκης ήταν ένας Γενίτσαρος ο οποίος, εκτός από την περιουσία που είχε στην πόλη των Χανίων, κατήχε στην Ήκαθρον περιοχή των μια μεγάλη έκταση, η οποία εμεγάλωνε διαρκώς περισσότερο και σχεδίαζε να γίνει χωροδεσπότης αποκλειστικός.
σκόπιμο περίσφαξη του μεγάλου αυτού Γενιτσάρου, ενός των μεγαλύτερων της Κρήτης και ίσως του μεγαλύτερου εξ αυτών, δεν ήταν δυνατόν να ανεχθούν οι Σφαγιανοί, ακόμη και αμέσως μετά την μεγάλη εκείνη καταστροφή τους, γιατί κινδύνευαν να εξαφανιστούν. Και μια σημαντική νίκη του ηρωικού λαού των Σφακίων, που δεν είχε ακόμα συνέλθει από τα μαρτύρια που υπέστη κατά τη μόλις πριν από 4 χρόνια επανάσταση του Τασκαλογιάννη. Μια περίοδο δηλαδή που πέρασαν μαρτυρικά πάνω στα βουνά, με συνεχείς συγκρούσεις με τους Τούρκους, με θανάτους και ολοκληρωτική καταστροφή της περιοχής τους. Ο ιστορικός Μουρέλος γράφει: «Ίσως δεν είχαν ακόμα ξαρρωστήσει φυλακισμένοι του μεγάλου Κούλε που μόλις είχαν φτάσει στα Σφακιά. Ίσως ακόμα να μην είχαν καθαρισμένους τους δρόμους των χωριών των από τα χαλάσματα και τα αποκάουδα της φωτιάς που τους είχαν βάλει οι Τούρκοι. Ίσως να μην είχαν ακόμα περισυλλέξει τους σκελετούς των γυναικοπαίδων που πότε από πείνα, πότε από κρύο, πότε από σφαγή, μέσα στην τραγική τους καταδίωξη, είχαν αφήσει σκορπισμένα στους αμμουδάρες των βουνών και στα χωράφια. Οι Σφακιανοί ασχολήθηκαν με τη χτινοτροφία, τη μελισσουργία, τη γεωργία κλπ. Σιγά σιγά άρχισαν να επιδίδονται και στην ναυτιλία, με ορμητήριο το λιμάνι του Λουτρού. Με την εξυπνάδα τους επρόκοψαν στο εμπόριο και τις μεταφορές. Κατόρθωσαν και έκαναν την επαρχία τους να εξελίσσεται, να ευδοκιμεί, να προοδεύει, να αποκτά χρήματα. Οι Σφακιανοί άρχισαν μια νέα ζωή, με γενική πρόοδο σε όλες τις εκδηλώσεις της. Έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, η επαρχία βρέθηκε να είναι δυναμωμένη και έτοιμη να ξαναρχίσει τον αγώνα στην επανάσταση του 1821 για την απελευθέρωση από τους Τούρκους, αναδεικνύοντας σπουδαίους αρχηγούς και επαναστάτες. Ένας από τους αρχηγούς αυτούς ήταν και ο εγγονός του Δασκαλογιάννη, ο ηρωικός της Ελεπής, που σκοτώθηκε τότε κοντά στη Γάντανο. Σας ευχαριστώ. Και σύμβουλος, κυρία Ζαχαράνια Πρωτοπαπαδάκη. Κυρία Κολέντα Γεωργία. Yeah.